Σας φιλοξενούμε σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά πλέον και στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα και κάνετε μεγάλες επενδύσεις στο νησί σας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχετε γνωριστεί εντός εισαγωγικών με τη γραφειοκρατία. Υπάρχουν εμπόδια στην Ελλάδα για έναν επιχειρηματία που έρχεται να επενδύσει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δουλεύω σε ένα κράτος στην Ουκρανία και δούλευα στη Ρωσία, που εκεί η γραφειοκρατία είναι σε μεγάλο βαθμό. Όταν ήρθα εδώ στη Λίμνο, με ρωτήσαν και κάποιοι φίλοι να έρθουμε κάτι να κάνουμε κι εμείς. Και μου φτάσαν μερικές ερωτήσεις. Πόσο κάνει αυτό? Λέω, εύκολο, θα το μάθουμε. Πόσο χρόνο χρειάζεται να βγάλουμε άδεια? Λέω, αυτό είναι αδύνατο να το μάθουμε. Όπως πάει. Λέει, δεν γίνεται έτσι. Γιατί άλλο να πρέπει να βρούμε αυτό που ζητάνε οι ξένοι. Δηλαδή, πόσο καιρό θα κάνω να βγάλω άδεια? Ένα χρόνο, 6 μήνες, μάλιστα. Εδώ πάμε όπως μας πάνε, ας πούμε. Και ειδικά πολλές φορές κρεμόμαστε από έναν υπάλληλο, ο οποίος είναι ένας μεσαίος υπάλληλος, που νομίζω ότι είναι κάτι κοντά στο Θεό, ας πούμε, και αυτός κάνει την πολιτική, ας πούμε. Εδώ στη Λίμνο έχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή από έναν υπάλληλο μπορεί να κολλήσει μια ολόκληρη επένδυση ενός επενδυτή που μπορεί να έχει έρθει στην Ελλάδα? Θα σας πω ένα αστείο πράγμα. Πριν από 3 χρόνια θέλησα να βγάλω μια άδεια να φτιάξω ένα σπίτι εδώ στο χωριό που το αγαπάω και έκανα 2 χρόνια να βγάλω αυτή την άδεια, γιατί δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να αποφασίσουν αν η σκέπα θα είναι δίρυχτη ή τετράρρυχτη. Τέτοια αστεία φαινόμενα. Μισό λεπτό, και ένα μισό λεπτό. Χαρτί πρέπει να τρέχουμε στη Μυτιλίνη. Συγγνώμη, κύριε Παντελή. Στη Μυτιλίνη, λοιπόν. Έτσι. Σας δημιουργήσαν το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να βγάλουν την άδεια για 2 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, πριν 4 χρόνια. Είναι αστείο ο λόγος. Σήμερα έχουμε άλλα προβλήματα. Δηλαδή, όπως. Ας πούμε, ένα υπόπεδο πρέπει να περάσει από δασική υπηρεσία. Περιμένουμε 5 μήνες να μας απαντήσουν περίπου αν είναι δάσος, αν όχι. Λοιπόν, στέλνουμε στην Μυτιλίνη κάποια χαρτιά. Χάνονται. Αναγκαζόμαστε να πάμε στη Μυτιλίνη, να ψάξουμε, να μιλήσουμε. Δηλαδή, ένα νησί που είχε 30.000 κατοίκους και τώρα έχει 16 και σιγά σιγά μαθηματικά μειώνονται. Και είναι κρίμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, ένα πολύ ωραίο νησί. Είμαστε μπροστά στα Δαρδανέλια, είμαστε στην άκρη της Ελλάδος και αντί το κράτος να βοηθάει, δημιουργεί προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα δεν είναι ότι πρέπει το κράτος να ξοδέψει κάποια εκατομμύρια. Είναι θέμα νεοτροπίας πιο πολύ. Πρακτικά θέματα που μπορούν να λυθούν. Να ρωτήσω κάτι. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθείτε με το πλοίο? Υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν δρομολόγια, δηλαδή δανείζομαι. Λίμνος με κάποιο άλλο νησί, με Λέσβο, ξέρω εγώ, ή με κάποιο άλλο νησί, ή να πάτε Καβάλα. Υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθούν οι κάτοικοι των νησιών με άνεση? Εδώ και 2 χρόνια. 2-3 δρομολόγια την εβδομάδα. Η κατάσταση από Καβάλα έχει βελτιωθεί κάπως. Βέβαια υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα που Αθήνα. Δεν υπάρχει ένα γρήγορο καράβι προς τα δω. Μετά και τα αεροπλάνα, τα εισιτήριά τους είναι ακριβότερα από όσο Ουκρανία, Ελλάδα και πίσω. Αθήνα, Λίμνος και πίσω είναι ακριβότερο το εισιτήριο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για κάποιο μονοπόλιο που πρέπει να σπάσει, ας πούμε. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί προς τα νησιά, γιατί τα καράβια είναι λίγα προς τα δω, πάρα πολύ λίγα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, πολλά να θωρακιστούν τα νησιά μας εδώ πέρα που έχουν μέλλον μεγάλο. Πρέπει να καταλάβουν, να έρθουν, να δούνε, να ζήσουν, να μην κάθουν να πίνουν καφέ στο Σύνταγμα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν γίνονται εκεί πέρα οι πολιτικοί, γι' αυτό υποφέρουμε και φοβάμαι μήπως τα χάσουμε, μήπως κάνουν ντου οι Τούρκοι που έχουν λεφτά και διάθεση. Και αν μας φέρουν καμιά 10.000 Τούρκους επιχειρηματίες εδώ πέρα, δεν ξέρω τι, σε λίγο. Μεγάλο το πρόβλημα. Και τώρα με αυτά που ακούω, να μην ακούει το εθνικός ύμνος, να απαγορεύεται να κάνουμε προσευχή, όχι να απαγορεύεται, συγγνώμη λάθος έκανα, να είναι προαιρετική και άλλα τέτοια πολλά,
Σε λίγο θα πούνε οι παριές, εσύ έχουν και Τούρκοι εδώ πέρα, δεν χάλεσε κόσμο. Δεν έγινε και τίποτα. Κύριε Μπούμπουρα, τελευταίο ερώτημα. Όχι, μια χαρά τα λέτε και μου αρέσει έτσι ο λόγος σας. Τελευταίο ερώτημα. Ξέρω ότι έχετε γνωρίσει πρόσφατα, συναντηθήκατε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Έχετε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Έχετε συναντηθεί με τον μακαριότατο, τον κύριο Ιερώνυμο, αλλά και με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχετε γνωρίσει λοιπόν τις σημαντικότερες προσωπικότητες στη χώρα. Είχατε τη δυνατότητα να τους μεταφέρετε όλους αυτούς τους προβληματισμούς που έχετε, που έχουν μία βάση. Και είστε και ένας άνθρωπος που έχετε πετύχει, είσαι από τους κορυφαίους επιχειρηματίες, αρκετά δυνατούς στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Σας άκουσαν. Λοιπόν, 20 Αυγούστου είχα τη μεγάλη χαρά μαζί με τον Πατριάρχη μας, τον Παναγιώτατο, να είμαστε στη Βουδαπέστη. Εκεί η Ουγγρική κυβέρνηση, δεν το περίμενα, έκανε δώρο ένα παλάτι 8.000 τετραγωνικά για να φτιάξουμε την εκκλησία μας, την οποία τη δώσανε στους Ρώσους το 52 και ως συνήθως οι Ρώσοι ό,τι παίρνουν δεν το γυρίζουν. Mm-hmm. Λοιπόν, και ποτέ δεν μας έχουν βοηθήσει. Λοιπόν, και έγινε η πρώτη λειτουργία και εγώ το υποσχέθηκα, δεν μπορώ να το φτιάξω όλο αυτό το παλάτι που θα γίνει σχολείο κτλ, να φτιάξω την εκκλησία. Και θα ξεκινήσουμε στη ο δεσπότης της Αυστρίας, είναι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ο Αρσένιος, και τέλος πάντων είναι θεόσταλτος ο Πατριάρχης μας. Υπάρχουν προβλήματα όπως παντού και στη δική μας, δυστυχώς, που αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι πολύ κοντά. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε κοντά και με τους Καθολικούς, γιατί κινδυνεύουμε από τους Μουσουλμάνους. Κύριε Μπούμπουρα, επειδή πιέζομαι στο χρόνο, ήθελα μία κουβέντα και για τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Μητσοτάκη και με αυτό να κλείσουμε, αν είναι εφικτό, γιατί με πιέζουν από το κοντρόλ. Μια γρήγορα για το δικό μας τον Αρχιεπίσκοπο. Το έργο που κάνει, το μακαριότατο, μάλιστα, δεν αναγνωρίζεται. Ταΐζουν τόσο κόσμο. Και λένε ο κόσμος κοιτάει να πει μόνο κακές κουβέντες για την εκκλησία μας. Να κοιτάξουν πόσους φτωχούς τα ζουν αυτή τη στιγμή. Για το Μητσοτάκη του είπα μια κουβέντα. Εγώ είμαι Πασόκ, αλλά η μοίρα θα φέρει να γίνεις πρωθυπουργός της χώρας. Λοιπόν, εύχομαι να επιτύχεις, να κάνεις όσο γίνεται λιγότερα λάθη από τα προηγούμενα και να βγει η Ελλάδα από το αδιέξοδο. Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να βλέπουμε τα κόμματά μας τώρα κτλ. Πρέπει να βλέπουμε τη σημαία μας. Δηλαδή να τα παρατήσουμε και αυτά, να βλέπουμε την πραγματικότητα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να σωθεί η Ελλάδα. Και με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την εγώ καλημέρα μας στο πολύ. Πανέμορφο για νησί σας. Καλά. Ευχαριστώ για χαρά, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο